Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Και όμως αυτή η σχέση δεν θα στεριώσει τελικά. Ο λόγος για την Αρετή και τον Θανάση, οι οποίοι όπως είδαμε στα τελευταία επεισόδια του πρώτου κύκλου της σειράς, ήρθαν αρκετά κοντά. Τι θα συμβεί όμως και το ζευγάρι θα απομακρυνθεί? Το κακό δεν θα αργήσει να συμβεί, και η Αρετή για ακόμα μια φορά θα μείνει ολομόναχη. Ο Θανάσης έτσι όπως εμφανίστηκε στην ζωή της έτσι και θα φύγει, ευνηδιαστικά και αθόρυβα. Η Αρετή όμως όχι μόνο θα μείνει μόνη της αλλά θα κληθεί να αντιμετωπίσει και έναν ισχυρό εχθρό. Ο λόγος για την Αναστασία, η οποία μόλις ο Θανάσης εξαφανιστεί από την Μάνη θα την στήσει στο τοίχο και θα την κάνει να πληρώσει για όλη αυτή την κοροϊδία. Οι δύο γυναίκες θα έρθουν αντιμέτωπες και από εκεί που είχαν καλές σχέσεις, μετά από αυτό η μία δεν θα θέλει να βλέπει την άλλη. Ο Θανάσης φεύγει οριστικά από την ζωή της Αρετής δημιουργώντας τις πολλές δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.